Ήταν μια εκδήλωση συγκλονιστική, ένα χρέος που εκπληρώθηκε, αλλά και μια υπόμνηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα βιολογικά του όρια όταν στρατεύεται σε έναν ανώτερο αγώνα όπως η κατάργηση της εκμετάλλευσης. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να είναι τόσο σκληροί οι άνθρωποι. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να έχει τόση αντοχή η καρδιά μας, έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος στα Μακρονησιώτικα, την περίοδο που ήταν εξόριστο στο νησί. Ο σύντροφος, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Κουτσούμπας Δημήτρης. Στην αρχή της εκδήλωσης κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο. Ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου, σύντροφος Νίκος Σαμπατιέλος. Εκ μέρους της ΠΕΚΑΜ, ο αγωνιστής Μακρονησιώτης, Λάζαρος Κυρίτσης. Αμέσως μετά, όρθιοι και με υψωμένες τις γροθιές, οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή υπό τους ήχους του πένθυμου εμβατηρίου. Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς. Η εκδήλωση ήταν βαθιά συγκινητική από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέσα από το παράδειγμα των κομμουνιστών που έμειναν όρθιοι απέναντι στους βασανιστές τους και τον ταξικό αντίπαλο, πήραμε κουράγιο για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, με αυτή την ενέργεια που έκανε το κόμμα, είναι σαν να ξανάρχισε η εθνική μας αντίσταση. Τούτος ο τόπος να μείνει ιστορικός, να μείνουν όλα τα κτίρια τα οποία λατήθηκαν. Θα μείνει στην ιστορία αυτή. Θα μείνει το νησί αυτό, θα μείνει τόπος προσκυνήματος. Για τους Μακρονησιώτες δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαιναν να επισκεφθούν τον τόπο του μαρτυρίου τους πάνω σε αυτό το άγωνο νησί των 15 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Όμως αυτή τη φορά ένιωθαν ακόμα μεγαλύτερη τη νίκη τους απέναντι στο θάνατο. Μακρονησιώτες, σύντροφοί μας, που εδώ περάσατε τα πάνδυνα αλλά βγήκατε όρθιοι, δεν σας ξεχνάμε. Σας θυμάμαι κάθε μέρα με την πάλη μας. Καμιά θυσία δεν πήγε χαμένη, γιατί η σπορά που αφήσατε είναι πολύ δυνατή και είναι σήμερα εδώ. Γιατί όπως καθένας σας είχε στον νόμο του την κούραση 12 ωρών από πέτρα και την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής, σήμερα κάθε κομμουνιστής, κομμουνίστρια, αγωνιστής, αγωνίστρια, φίλος, φίλη του ΚΚΕ, έχει στον νόμο του την πολύτιμη παρακαταθήκη, την τιμή και την αξιοπρέπεια που εσείς αποδείξατε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η μεταφορά στη Μακρόνησο έγινε με πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Από το μεσημέρι άρχισε να μαζεύεται κόσμος και να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για να επιβιβαστεί. Λόγω της πανδημίας στηρήθηκαν υποδειγματικά μέτρα προστασίας. Με ιδιαίτερη μαεστρία, ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου μας αποβίβασαν με ασφάλεια. Τα απόκρυπτα βράχια, το άνυδρο χώμα, ο καυτός ήλιος, ο δυνατός αέρας εξηγούν γιατί επιλέχθηκε αυτό το νησί για να λειτουργήσει το κολαστήριο. Όμως το μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης μαλακώνει τη σκληρότητα του τοπίου. Οι σκιές των κρατούμενων ξεπροβάλλουν από το έδαφος της Μακρονήσου και μας περιμένουν, μας υποδέχονται στο χώρο τους και συνδιαλέγονται μαζί μας. Η σύνθεση που δημιούργησε περιλαμβάνει 5 ανθρώπινες μορφές σκιές που ξεπροβάλλουν από τη γη της Μακρονήσου. Με το έργο αυτό θέλησα να εκφράσω αυτό που πάντα ένιωθα κάθε φορά που επισκεπτόμουν τη Μακρόνησο. Την παρουσία των ανθρώπων της, των εξορίστων, αυτών των ευγενικών μορφών που η θυσία τους καθαγίασε και τους έκανε σύμβολα. Ένιωθα τη σκιά τους να πλανάται πάνω από αυτόν τον τόπο και την ιστορία. Ο χώρος από το λιμανάκι μέχρι το χώρο του μνημείου και της εκδήλωσης είχε σηματοδοτηθεί με κόκκινες σημαίες. «Η θυσία σας είναι λείπασμα στους αγώνες που έρχονται», έγραφε ένα από τα πανό που αντίκριζαν όσοι έφταναν στο Ξερονήσι. Ανηφορίζοντας προς το μνημείο φαινόταν το κτίριο των φούρνων του στρατοπέδου. Η πρόσωψή του είχε στολιστεί με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου. «Καθένας μας έχει στους ώμους του την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής». Το κτίριο καθαρίστηκε ώστε να γίνει το ορμητήριο που φιλοξένησε όσους δούλεψαν ακούραστα για να τοποθετηθεί το μνημείο. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην κατασκευή και τοποθέτηση του μνημείου στη Μακρόνησο. Το Γεωργιλάκη Μάρκο που φιλοτέχνησε το μνημείο. Το Δήμο Βασίβγαλη
που κατασκεύασε στο εργοστάσιο του το μνημείο. Την ομάδα των μηχανικών με επικεφαλή στον σύντροφο Γιώργο Μητρόπουλο που σχεδίασαν και τοποθέτησαν το μνημείο. Τους οικοδόμους, τους μαρμαράδες, τους εργάτες μετάλλου, ηλεκτρολόγους και άλλο εργατοτεχνικό προσωπικό της κομματικής οργάνωσης Αττικής που εργάστηκαν για την τοποθέτησή του καθώς και το ιατρικό προσωπικό. Την κομματική οργάνωση του Λαβρίου που στήριξε ολόπλευρα όλες τις εργασίες. Τον Αλέξανδρο Νικολή για την προσφορά των μαρμάρων. Τη συντρόφισσα Αθανασία Κούτρα για την προσφορά της. Τους συντρόφους Γιώργο Διαμαντόπουλο, Παναγιώτη Σιαμίδη και Μπενάτο Στέφανο για τις μεταφορές. Τον σύντροφο Γιώργο Στρομπούλη για την προσφορά του με μηχανήματα και εργαλεία. Το εργατικό κέντρο και το Δήμο Λαβρίου για τη βοήθειά τους. Την ομάδα που είχε τη γενική ευθύνη για την εγκατάσταση του μνημείου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό μιας πορείας που ξεκίνησε πολλούς μήνες πριν. Επίσης, ομάδες συντρόφων δούλεψαν ακούραστα για 20 ημέρες πάνω στο Ξερονήσι. Γύρω στις 20 ημέρες συνολικά πρέπει να ήταν η κατασκευή του μνημείου. Μέναμε Λαβρίο, πηγαινερχόμασταν και κάθε μέρα είχε ισχυρούς ανέμους. Σε όσους κατέφθαναν στη Μακρόνησο μοιραζόταν αναμνηστικό φυλάδιο, νερό αλλά και καπέλα. Στη συνέχεια, τις σκυτάλοι πήραν σύντομες ξεναγήσεις σε μικρές ομάδες που είχαν ετοιμάσει οι οργανώσεις της σπουδάζουσας. Κάθε χαλίκι της Μακρονήσου είναι καθαγιασμένο από το αίμα των κρατούμενων. Βλέπουμε ό,τι έχει απομείνει από το πρώτο τάγμα που έγινε η Μεγάλη Σφαγή στις 29 Φλεβάρι και την 1η Μάρτη του 1948, με περίπου 350 νεκρούς εξόριστους στρατιώτες. Εδώ τα βασανιστήρια τελειοποιήθηκαν. Η κρατική βία συστηματοποιήθηκε, ξεπέρασε κάθε νοσηρή φαντασία. Ξύλο, φάλαγγα, πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο και το κρύο, ορθοστασία, κάψιμο με πυρωμένα σίδερα και τσιγάρα, ασταμάτητο κουβάλιμα πέτρας ήταν μερικά από τα καθημερινά βασανιστήρια. Η λειτουργία του στρατοπέδου άρχισε το Μάη του 1947, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ένοπλη πάλι του Δημοκρατικού Στρατού. Μέχρι το οριστικό κλείσιμο της Μακρονήσου υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων έφτασε τις 100.000. Ακολούθησε συναυλία με τα έργα του Θάνου Μικρούτσι, καντάτα για τη Μακρόνησο, σε ποιήση του Γιάννη Ρίτσου και σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκη. Για πρώτη φορά τα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, που μελοποιήθηκαν από το Θάνο Μικρούτσικο, ακούστηκαν στο χώρο που γράφτηκαν, προκαλώντας ρήγη συγκίνησης. Τραγούδησαν η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Τωμαΐδης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση είχε ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Η μουσική που έπαιξαν ήταν ο Δημήτρης Αγάθος, ο Γιώργος Κατσίκας, ο Μίμης Ντούτσουλης, ο Θοδωρής Οικονόμου, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και ο Τζίμις Ταρίδας. Ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθούσαν τη συναυλία ήταν η σύζυγος του Θάνου Μικρούτσικου, Μαρία Παπαγιάννη, και οι κόρες του, Σεσίλ και Αλεξάνδρα. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ακούστηκε ηχογραφημένη η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Με την αλήθεια οι δυο μαζί. Μη λησμονήσετε να μνημονεύσετε τον ποιητή μας Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι, που πριν από 46 χρόνια μίσεψε μακριά μας. Και δουλειά έχει ο Μαγιακόφσκι. Μας μίλαγε τακτικά ένας γυροσύντροφος Μακεδόνας στη φάμπρικα γι' αυτό. Στη συνέχεια οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένοι από το Θάνο Μικρούτσικο, γέμισαν το χώρο. Καθένας μας έχει στους ώμους του την κούραση 12 ωρών από πέτρα, τη δίψα 12 ωρών από ήλιο, τον πόνο τόσων χρόνων, την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής. Σε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση μοιράστηκε ένα καλέσθητο φυλάδιο με πλούσιο πληροφοριακό υλικό και συγκλονιστικές μαρτυρίες αγωνιστών.